Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Μαρίτα και σήμερα έχουμε ένα πολύ διαφορετικό βίντεο. Θα είναι μακιγιάζ, αλλά δεν θα είναι με μένα. Θα είναι με την Ευρυδίκη! Η Ευρυδίκη, παιδιά, είναι η ανιψιά μου και σήμερα θα μας βάψει και θα κάνουμε το challenge, το παλιό το challenge, το με βάφει η ανιψιά, my nice, it does my makeup, αν το θυμάστε. Εμείς τώρα θα το κάνουμε, κάλλιο αργά παρά ποτέ! Λοιπόν, η Ευρυδίκη, παιδιά, Ευρυδίκη, θες να ξεκινήσουμε κατευθείαν το μακιγιάζ? Ναι. Ωραία, τι θέλεις να τους πεις? Κάντε όμως και like και subscribe. Ωραία. Λοιπόν, λοιπόν, ήρθαμε λίγο πιο κοντά για να μας βλέπετε. Κάτσε και Ευρυδίκη, γιατί πού να φτάσει. Θα φτάσω, είμαι 6 χρόνια. Θα φτάσω. Θα ξεκινήσουμε με primer. Και θα βάλεις τα χέρια σου, θα μου τα απλώσεις στο πρόσωπο. Και αυτό γιατί είναι? Σε όλο το πρόσωπο. Ναι, εκτός από τα μάτια. Πόσο χρόνο είσαι τώρα? 6. 6. Και γενικά βάβεσαι? Κάποιες φορές, εντάξει. Κάποιες φορές βάφεσαι. Πάμε σε foundation. Και τι φοράς όταν βάφεις? Εντάξει, φοράω τα ειδικά πράγματα. Τι είναι τα ειδικά πράγματα? Δηλαδή, εντάξει, ό,τι ξέρω, βάζω δηλαδή σκιά, τέτοια. Δηλαδή, ας πούμε και λιμπλός. Σου βάλα στο πινέλο, να μου πω. Α, foundation. Γύρω-γύρω. Ναι, ναι, ναι. Γύρω-γύρω. Δεν έχεις ένα βίντεο? Και εδώ. Και τι βάζεις εσύ για μακιγιάζ? Εντάξει, βάζω lip gloss. Βάζω lip gloss. Και να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Τι lip gloss βάζεις? Δηλαδή βάζω, ας πούμε, ροζ, κόκκινο, όχι κόκκινο. Τι μάρκα? Εντάξει, για παιδιά. Ναι. Και αυτά που μου παίρνει η νονά μου, Λελικέλη. Λέλη Κέλλη, οκ. Αυτό θα μείνει έτσι στο μάτι. Πού? Εδώ. Ωραίο άπλωμα έχεις κάνει. Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία, τώρα τι θα μου βάλεις? Τώρα θα βάλω... Τι είναι αυτό? Κονσίλερ. Κονσίλερ. Για τους μαύρους κύκλους. Άντε πάνω. Ωραίο κονσίλερ αυτό της Κατρίς. Το βάζω γύρω γύρω. Το βάζω εδώ. Ναι. Τι θες να γίνεις να μεγαλώσεις? Εντάξει, δεν έχω σκεφτεί ακόμη, 6 χρονών τι είμαι. Χαλαρά. Χαλαρά. θα κάνω τη δουλειά της μαμάς μου, να φτιάχνω αυτοκίνητα, να μισώ αυτό το κάνω. Με αυτό το μακιγιάζ που μου κάνεις, το προτείνεις πού να πάει κάποιος με αυτό το μακιγιάζ? Δεν ξέρω, δηλαδή... Εντάξει, δεν ξέρω. Εσύ που θέλεις. Εσύ που πιστεύεις ότι αυτό το μακιγιάζ που μου κάνεις, πούμε, γιατί είναι? Για ποια περίπτωση? Για τι περίσταση? Για μια βόλτα, ας πούμε. Ας πούμε, παράδειγμα. Για μια βόλτα, για καφέ. Για καφέ. Για καφέ ή για ποτό το βράδυ? Για καφέ, δεν μου αρέσει ποτό. Α, είναι ελαφρύ μακιγιάζ, γιατί έχεις δοκιμάσει? Ναι, ελαφρύ, δεν έχω δοκιμάσει, όμως είναι το πιο χάλια πράγμα. Φαίνεται ότι δεν έχω μία γρατζουνιά, άμα είναι δεν έχω. Έχω κι αν λείπεις τα πιο. Ωραία. Μου βάλες και το κονσίλερ. Τι θα βάλουμε τώρα? Σκιά σου. Ωραία. Για παλέτες έχει φέρει αυτήν. Ποια είναι η αγαπημένη πριγκίπισσα, παιδιά? Μαντέψτε. Φυσικά η Μπέλ. Τόσο όμορφη.
καιρό. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε αυτά εδώ. Και εγώ λέω να βάλουμε λίγο μπλε και μετά θα βάλουμε το αγαπημένο μου χρώμα. Μην το πεις. Εντάξει. Το ένα χρώμα που μου αρέσει είναι το μπλε, αλλά το άλλο θα το μαντέψετε, αλλά μετά. Δεν φαίνεται. Πώς το κάνω. Δεν φαίνεται. Πίεσε. Τόσο. Κι άλλο. Δεν γράφει καλά. Γιατί. Μήπως να βάλεις το χέρι σου. Όταν πηγαίνεις για καφέ, εσύ τι καφέ παίρνεις. Δεν παίρνω. Και τι παίρνεις όταν πάτε για καφέ με τη μαμά σου. Παίρνω, ας πούμε, άμα έχει milkshake, παίρνω. Άμα δεν έχει, κανένα χυμό. Κανένα χυμό. Αυτό ήθελα να πω. Αλήθεια τώρα, αυτό ήθελα να πω. Και τώρα θέλει να πάρουμε την άλλη παλέτα. Και τώρα είναι η ώρα να μαντέψετε. Ποιο είναι το αγαπημένο μου χρώμα? Γράψτε να αποκάτσετε τα σχόλια. Φυσικά, το μοβ. Το μοβ είναι τέλειο χρώμα. Δεν θα χρησιμοποιήσει πινέλα. Ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Κάνε ό,τι πιστεύεις. Θέλω να σου κάνω σαν σούπερ χείρο. Αυτό πιστεύω. Ωραία. Τι άλλο χρώμα να πάρω. Όποιο θες. Να βάλω και λίγο τέτοιο. Πολύ σκούλα χρώμα. Θα μου βάλεις και λίγο ρούζ, έτσι για το χρώμα. Ναι, θα πάω λίγο. Πιστεύεις ότι χρειάζεται λίγο χρώμα στα μαγουλά μου, έτσι. Ναι, χρειάζεται. Ναι. Ναι, τώρα πιστεύω δείχνει όντως πολύ καλύτερα. Θα βάλω και κι άλλο. Από άλλη μπέλα. Μουδού. Άμα ξέρετε μία λέξη εκτός από αγγλικά, γράψτε την. Αυτό δεν είναι λίγο χαμηλά το μάγουλο έτσι που το έκανε. Αν πιστεύεις όμως ότι έτσι σ' αρέσει καλύτερα, εντάξει. Οκ. Okay. Θα μου βάλεις και μάσκαρα για σιλεφαρίδες ή δεν πιστεύεις ότι χρειάζεται? Θέλει. Θέλει. Τόσο κάθετη. Εδώ. Αναστενάζω γιατί ξέρω ότι η μάσκαρα θα πει δύσκολα τώρα. Πόσο θέλει. Τις λεφαρίδες, βάλε μου λίγη. Ναι, δεν ναι. Τα-παντ. Ναι, εντάξει. Ωραία την έβαλες, δεν μου λέω στις γύρω-γύρω, δεν το περίμενα. Ακριβώς. Θα βάλουμε λίγο γλώσσα. Ναι, σου αρέσει. Αυτό είναι ένα Disney ξεπετειακό χριστουγεννιάτικο. Ναι, χριστουγεννιάτικο, αλλά εντάξει, μου αρέσει. Μυθολόνι. Να τη βγάλω την. Ναι, πάρ' το, πάρ' το. Είναι φανταστικό, πιστεύω. Ναι, φανταστικό. Είναι της NYX το Candy Stick Professional Makeup Glowy Lip Color. Και είναι έτσι ένα ροζ νουντ. Ωραία, το άνοιξα. Και στη δουλειά της μαμάς σου τι θα κάνεις με τα μάξια εσύ? Θα λέω πάτε και ένα, άμα είναι πολύ καλή θα λέω πάτε ένα δώρο αρωματικό. Κοιτάξτε τι μοντέλο είναι. Τι είναι αυτό? Για τα φρύδια δεν θα μου τα χτενίσεις, μου είπες πριν. Α ναι, θα τα χτενίσω. Προς τα πάνω. Προς τα πάρω. Α,
εδώ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι? Για να σκεφτώ. Αν το βιβλίο, τα διαβάζω. Διαβάζεις? Α, διαβάζω. Μια φορά και... Κάτσε, έχω φέρει ένα βιβλίο. Μια φορά και ένα... Το αγριογούρνο. Ποιο αγριογούρνο? Το έχω εδώ. Αφού δεν έχεις κανένα βιβλίο, εδώ λες ψέματα. Όχι, να το το. Φέρει παλέτα, δεν είναι αγριογούρνο. Όχι, γράφει από πίσω αγριογούρνο. Μια φορά. Για να διαβάσω. Από πίσω λέει find your beauty, βρες την ομορφιά σου. 10 με τόνο. Λοιπόν, πες τους γεια σας. Γεια σας. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Πατήστε ένα like άμα σας άρεσε. Και subscribe στο βίντεο. Και πώς σας φάνηκε το μακιγιάζ, πείτε. Και πατήστε και το κουδουνάκι.